Στημένοι αγώνες. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει στην Κύπρο. Είδατε τις καταγγελίες χθες, τις διαβάσατε, τις είδατε. Εδώ και χρόνια είναι ένα φαινόμενο το οποίο συμβαίνει. Πολύ συγκεκριμένα πράγματα, κύριε Σιζόπουλε. Και που χρειάζεται. Και που χρειάζεται μια συνολική κάθαρση. Και μάλιστα θα πρέπει κάποια στιγμή, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι πρέπει να υπάρξει πλήρης εξυγίανση, όχι μόνο στον τομέα του ποδοσφαίρου, αλλά και σε άλλους τομείς. Πώς, αν δεν κινείται ο μηχανισμός, να υπάρξουν πρώτα καταγγελίες πολύ συγκεκριμένες, με ονόματα και διευθύνσεις και τηλεφωνικούς αριθμούς. Πρώτον. Δεύτερον, αν δεν κινηθεί η αστυνομία να διερευνήσει. Τρίτον, αν δεν υπάρχει πολιτική κάλυψη σε αυτούς που διερευνούν, ώστε το μαχαίρι να φτάσει στο κόκαλο, τι θα γίνει από όλα αυτά? Συμφωνούμε απόλυτα. Και θα πρέπει να υπάρχουν ουσιαστικά συγκεκριμένες δράσεις. Πρέπει να υπάρχει η δράση πρώτα-πρώτα της πολιτικής κάλυψης και το πώς γίνεται η διαχείριση αυτών των ζητημάτων. Το δεύτερο, πρέπει να υπάρχει προστασία σε μεγάλο βαθμό αυτών οι οποίοι θα κάνουν τις καταγγελίες και θα πρέπει να υπάρξουν δραστικές παρεμβάσεις από πλευράς της πολιτείας και κυρίως ποινές οι οποίες να είναι αποκλειστικές για την επανάληψη στο μέλλον. Είναι κάτι που το ζητούμε συνέχεια αυτό το πράγμα. Και θα πρέπει αυτό να γίνει σε πάρα πολλούς τομείς της κυπριακής κοινωνίας. Ξέρετε, στο Twitter διάβασα ότι ο μόνος τρόπος να λυθεί αυτό το πρόβλημα είναι το name and shame. Δηλαδή, αυτοί που ευθύνονται, βγάλτε τους στα μανταλάκια. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι που θα πρέπει. Αλλά ως πολιτεία, από τη στιγμή που κατά επανάληψη έχουμε δείξει ασύγνωστη, μπορώ να πω επιοίκεια, σε βάρος όλων αυτών οι οποίοι εμπλέκονται σε σκάνδαλα, τα οποία παραμένουν ατιμόρυτα και μάλιστα σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι εμπλεκόμενοι σε σκάνδαλα όχι μόνο δεν τιμωρούνται ως πρέπει, αλλά τη χάνουν και στη συνέχεια και ευνοϊκής μεταχείρισης. Αν είναι και μάλιστα δημόσιοι υπάλληλοι, τη χάνουν και προνομιακών προαγωγών και τοποθετήσεων. Κάλυψέ με να σου δώσω προαγωγή, ας πούμε. Δεν ξέρω τα παιχνίδια που παίζονται. Παίζονται πολλά παιχνίδια, αλλά έχουν πολλά τέτοια παραδείγματα. Αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε μια μικρή κοινωνία και επειδή αυτά γίνονται εύκολα διασπορά και γίνεται χτήμα του καθενός, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και όλοι φυσικάζουν και όλοι λένε εντάξει, θα το κάνω και αν με πιάσουν δεν θα συμβεί και τίποτε, όπως συνέβη και σε άλλες περιπτώσεις. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, εμείς έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές ως ΕΔΕΚ ότι τέτοιου είδους κοινωνικά προβλήματα υπάρχουν τρεις τρόποι διαχείρισης. Ο πρώτος τρόπος είναι η πρόληψη. Ο δεύτερος τρόπος είναι η διαχείριση. Ο τρίτος τρόπος και ο τελευταίος είναι η καταστολή, αλλά η καταστολή πρέπει να είναι αποτελεσματική. Και ακαριέα, έτσι. Και ακαριέα. Όχι να τους αφήνεις 3-4 χρόνια. Ακριβώς. Και ακαριέα. Με βαριές ποινές, χρηματικές και όλες τις υπόλοιπες. Όταν αυτό το πράγμα γίνει, αντιλαμβάνει σιγά σιγά Χριστό ότι θα δημιουργηθεί μια διαφορετική κουλτούρα. Και έχω να πω κάτι ως παράδειγμα. Βλέπουμε πάρα πολλές φορές συμπατριώτες μας πώς συμπεριφέρονται στην Κύπρο για διάφορα ζητήματα. Ναι. Δέστε τους και πώς συμπεριφέρονται όταν βρίσκονται στο εξωτερικό. Α, βέβαια, ναι, εντάξει. Γιατί αυτή η τεράστια αλλαγή συμπεριφοράς όταν βρίσκονται για παράδειγμα στη Γαλλία, όταν βρίσκονται στη Μεγάλη Βρετανία. Κύριε, γιατί αυτή η αλλαγή της συμπεριφοράς? Γιατί ξέρουν ότι εκεί δεν θα υπάρχει η εύνοια, δεν θα υπάρχει η καλό μεταχείριση, αλλά η ποινή θα είναι ποινή και θα είναι αποτελεσματική. Για να το κλείσουμε το θέμα, Παπαχαραλάμπους εναντίον Αναστασιάδη, ποιον πιστεύετε? Εντάξει, εγώ δεν θα πω. Γιατί το είπε και ο κ. Παπαχαραλάμπους, είναι ο λόγος μου εναντίον του λόγου του. Εντάξει, εγώ δεν θα πω σε αυτήν τη λογική. Εδώ υπάρχουν όντως ζητήματα που πρέπει να λυθούν και θα πρέπει άμεσα να δώσουμε λύσεις. Μάλιστα. Και οι διοκτικές αρχές, αλλά και εμείς ως πολιτεία, θα πρέπει ουσιαστικά να νομοθετήσουμε, θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό πλαίσιο προστασίας και αποτροπής από αυτά τα φαινόμενα. Τώρα, η κυβέρνηση την οποία στηρίξατε και προεκλογικά, εξελέγει για ποιο λόγο, κύριε Σιζόπουλε? Για να δώσει λύσεις στα προβλήματα του κόσμου. Ναι, αλλά ούτε τον κυβερνητικό συνασπισμό μέσα στη Βουλή δεν μπορεί να ελέγξει πολλές φορές πρώτον και δεν μπορεί να περάσει κάποια νομοσχέδια τα οποία υπό άλλες συνθήκες θα ήταν ρουτίνα. Ούτε καν θα σήκωναν τα χέρια οι βουλευτές για να ψηφίσουν. Τόσο αυτονόητο θα θεωρείτε. Και τώρα έχουμε, μάλλον, λέω εγώ και το βάζω με ερωτηματικό, την επιβεβαίωση του φόβου προεκλογικά ότι δεν θα μπορεί να λειτουργήσει κοινοβουλευτικά η κυβέρνηση. Είναι γεγονός ότι υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα. Το γεγονός ότι τα δύο μεγαλύτερα κόμματα βρίσκονται στην αντιπολίτευση, είναι προφανές ότι ό,τι υπάρχει σε επίπεδο Βουλής και νομοθετικού σώματος είναι ελεγχόμενο από αυτά. Και αν έχει αποδείξει κάτι, και το τονίζω, η διακυβέρνηση Χριστοδουλίδη, είναι ότι αυτή η συνεργασία των ηγεσιών Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ που για χρόνια ήταν στο παρασκήνιο, τώρα αρχίζει και βγαίνει για πολλές περιπτώσεις και στο προσκήνιο. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ θετικό.
Άρα λοιπόν εδώ. Το ότι βγαίνει στο προσκήνιο. Ναι, το ότι βγαίνει στο προσκήνιο. Ναι. Εδώ λοιπόν υπάρχουν δύο επιλογές. Η μία επιλογή, εσύ συνεχίζεις την πολιτική σου, καταθέσεις τις προτάσεις σου και ο καθένας τίθεται ενώπιον των ευθυνών του για το τι θα πράξει. Mm-hmm. Και η δεύτερη επιλογή είναι αναγκαστικά θα πρέπει να γίνουν κάποιες αναπροσαρμογές για μερικά ζητήματα για να μπορέσεις να πετύχεις την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Νερό στο κρασί των νομοσχεδίων για να ικανοποιήσουμε τους λοιπόν, υπόλοιπους. Εδώ λοιπόν, περιγράφεται. Ναι, αυτές είναι επιλογές. Οι που επιλογές. Ναι, σωστό. Ναι, αν υπάρχει τρίτη επιλογή, εγώ μήπως να την ακούσω. Ως εκ τούτου λοιπόν, εδώ είναι για διάφορα ζητήματα, δεν μπορείς να ακολουθείς πάντα την ίδια τακτική. Ναι. Υπάρχουν θέματα που πρέπει να ακολουθήσεις τη μια τακτική και υπάρχουν θέματα που πρέπει να ακολουθήσεις την άλλη τακτική. Αυτή είναι η άποψη της ΕΔΕΚ. Από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεσαι ότι εμείς δεν είμαστε αυτοί που θα καθορίσουμε την κυβερνητική πολιτική. Καλά, ο Αναστασιάδης τι μάγος ήταν και τα πέρναγε από τη Βουλή αυτά που ήθελε. Που δεν ήταν μόνο τον συναγερμό είχε ο Αναστασιάδης. Ναι, δεν ήταν θέμα μαγείας. Ήταν θέμα γιατί ακριβώς οι συνθήκες ήταν διαφορετικές. Γιατί μέχρι τώρα τα δύο μεγαλύτερα κόμματα αποδεχόντουσαν το ποιον από τα δύο θα ήταν στην εξουσία και το ποιο θα ήταν στην αντιπολίτευση. Τώρα είναι για πρώτη φορά στη μεταμακαριακή περίοδο, ίσως με εξαίρεση μια πολύ μικρή χρονική περίοδο του 1985-1988. Πισπύρουν. Ακριβώς, που βρέθηκαν τα δύο κόμματα στην αντιπολίτευση. Και εδώ στη εκείνη την περίοδο να δείτε ακριβώς τα ίδια πράγματα συνεβαίναν. Να υπενθυμίσω το 1985, το Μάρτιο που τέθηκε θέμα στη Βουλή για ψήφισμα παραίτησης του Προέδρου της Δημοκρατίας τότε, γιατί ακριβώς. Άρα λοιπόν, αυτά είναι κάποια ζητήματα τα οποία υπάρχουν. Από εκεί και πέρα, ναι, χρειάζονται προσεκτικοί χειρισμοί και από τον Πρόεδρο και τους συνεργάτες του και από τα κόμματα τα οποία στηρίζουμε την κυβέρνηση, ούτως ώστε να πετυχαίνουμε το καλύτερο δυνατόν προς όφελος των πολιτών. Ξέρετε τι άλλο δεν έχει καταφέρει να λύσει ο εκάστοτε Πρόεδρος της Δημοκρατίας? Όταν συγκρούονται δύο τιτάνες θεσμοί. Γενική Εισαγγελία, Ελεγκτική Υπηρεσία. Παράδειγμα, θέτω τώρα. Δεν είναι μόνο με αυτά τα πρόσωπα και με τον κύριο Κώστα Κληρίδη συνέβαινε, όχι με την Ελεγκτική Υπηρεσία, αλλά είχε άλλες συγκρούσεις ο κύριος Κληρίδης όταν έβαζε πόδι για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του. Αυτό πώς λύνεται? Το πρώτο πράγμα που λύνεται είναι ότι όλοι πρέπει να επιδείξουμε επικοδομητική στάση και συνέργεια. Δεν τη δείχνω προς το παρόν. Ο κάθε θεσμός έχει τις αρμοδιότητες του. Αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε είναι ο κάθε θεσμός λοιπόν να παραμείνει πιστός και να λειτουργεί και να δραστηριοποιείται στο πλαίσιο της δικής του της αρμοδιότητας. Είναι προφανώς ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχει αλληλοεπικάλυψη. Όμως αυτή η αλληλοεπικάλυψη μπορεί να λυθεί μέσα από ένα επικοδομητικό διάλογο και μέσα από συνέργεια. Ναι. Και εμείς είμαστε μια πολλά χρόνια στην αντιπολίτευση. Στη θεωρία, καλά τα λέτε κύριε Σιζόπουλε. Στην πράξη, πώς γίνεται? Ακριβώς. Να πω κάτι. Όσοι ΕΔΕΚ είμαστε πάντοτε στην αντιπολίτευση, ας πούμε τα τελευταία 10 χρόνια επί Αναστασιάδη. Σίγουρα. Μας είδατε ποτέ, ακόμα και εκεί που διαφωνούσαμε, να χρησιμοποιήσουμε ενδεχομένως φρασιολογία η οποία να είναι είτε συγκρουσιακή, είτε να δημιουργεί εντάσεις, είτε να δημιουργεί οτιδήποτε άλλο? Εντάξει. Λοιπόν, είχατε και εσείς ένα λεπτό. Είχατε για το ΓΕΣΥ, είχατε φρασιολογία οξύτατη. Όχι, δεν είχαμε οξύτατη, είχαμε θέσεις. Ναι, αλλά απόψεις. Ήτανε συγκρουσιακή η θέση. Είχαμε πει ότι αυτό. Μα βλέπεις ότι διγειώνομαστε τώρα. Ότι αυτά τα οποία λέγαμε τότε, και δεν είμαστε εμείς που ανοίξαμε τη σύγκρουση, δεχτήκαμε επιθέσεις ανέτιες. Να υπενθυμίσω αυτά που λέχθηκαν. Όχι, γιατί ακριβώς. Να μην ανοίξουμε το ΓΕΣΥ, θα ακριβώς. Το ανοίξουμε σε άλλη φάση. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, εμείς καταθέσαμε τις προτάσεις μας. Επικοδομητικά, τεκμηριωμένες. Ναι. Όταν δεχτήκαμε πολεμική, ότι τάχατες εμείς θέλουμε δήθεν να διαλύσουμε το ΓΕΣΥ, να κάνουμε, να φτιάσουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να μυθούμε. Εάν δεν είχαμε αυτή την επιθετική ρητορική από την άλλη πλευρά, εμείς δεν πρόκειται. Άρα να την δράση ασκήσουμε. Αντίδραση. Ποιος ξεκινάει τώρα τον καυγά ανάμεσα στον Γενικό Εισαγγελέα και στον Γενικό Ελεγκτή? Ναι, η έκκληση δική μας είναι ότι θα πρέπει και η Νομική Υπηρεσία και η Ελεγκτική Υπηρεσία να συνεννοηθούν σε πνεύμα επικοδομητικό. Θα πρέπει ακριβώς στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους η κάθε μια να λειτουργήσει και εκεί που χρειάζεται να υπάρξει συνεργασία και συνέργεια θα πρέπει να βρεθεί ο καλύτερος δυνατός τρόπος. Σε αυτούς επαφιέται. Δεν είναι θέμα διαιτησίας αυτή τη στιγμή. Και πιστεύω ότι η διαιτησία. Δεν δουλεύει. Θα δουλέψει εάν επιδειχθεί το συγκεκριμένο πνεύμα. Η διαιτησία δεν θα λύσει το πρόβλημα. Σε αυτές τις περιπτώσεις η διαιτησία δεν λύνει το πρόβλημα. Η διαιτησία λύνει άλλου είδους. Ναι, αλλά ένα πρόβλημα το οποίο διονύζεται προκαλεί πρόβλημα στη λειτουργία του κράτους. Συμφωνούμε. Και έχουμε μια δυτικού τύπου δημοκρατία. Συμφωνούμε. Δεν μπορεί να εξαρτάται από τα πρόσωπα. Εμείς είμαστε αναρμόδιοι να δώσουμε λύσεις σε αυτό το ζήτημα. Δεν έχετε καμιά ιδέα να βάλετε στο τραπέζι?
Ιδέες μπορούμε να έχουμε. Ήδη μια ιδέα την έχουμε πει τώρα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αν συντηθεί δική μας η συνέργεια επικοδομητικά, ναι, να συμβάλλουμε στο να ξεπεραστούν κάποια ζητήματα, εμείς είμαστε έτοιμοι να το πράξουμε όπως το δείξαμε πάρα πολλές φορές μέχρι σήμερα. Ψευτοθεραπείες μεταστροφής. Τι θα κάνει η ΕΔΕΚ σήμερα, θα ψηφίσει ή όχι? Έχει ήδη καταλήξει, νομίζω θα γίνει μια τροπολογία η οποία ουσιαστικά θα καλύπτει τις όποιες ανησυχίες και τις αμφιβολίες. Εμείς περιμένουμε να δούμε ακριβώς την τελική διατύπωση της συγκεκριμένης τροπολογίας. Από ό,τι έχω ήδη πληροφορηθεί. Είναι η τροπολογία που εξαιρεί τους ιερείς. Γι' αυτό θέλω τις λεπτομέρειες να τις δω, γιατί εμείς δεν είχαμε την εμπλοκή σε αυτή τη διαδικασία. Από ό,τι έχω πληροφορηθεί και η Εκκλησία έχει δώσει τη συγκατάθεση της στην τροπολογία της συγκεκριμένη, γιατί σε μεγάλο βαθμό ικανοποιεί ενδεχομένως όλες τις πλευρές. Οπότε όλα θα φανούν την ώρα που θα γίνει η ψηφοφορία. Πάτε τελευταία στιγμή, μας το κρατάτε έκπληξη να το μάθουμε από την Ολομέλεια, κύριε Σιζόπουλε, στα κρίσιμα νομοσχέδια και στις προτάσεις. Γιατί είναι μερικά πράγματα, Χρήστο, τα οποία ουσιαστικά. Αφήστε μας να βγάλουμε μια είδηση. Μέχρι την τελευταία στιγμή πρέπει να τα μελετήσουμε. Πρέπει να πάρω απόφαση συλλογικών οργάνων. Ήδη στις 1,5 ώρα έχω συνεδρία της Εκτελεστικής Γραμματείας του Κόμματος για να συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα και όχι μόνο. Ναι. Οπότε αντιλαμβάνεσαι, δεν μπορώ εγώ, έστω και αν είμαι πρόεδρος, να δεσμεύω το κόμμα ολόκληρο με τις δικές μου δημόσιες τοποθετήσεις. Θέλω να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός σε αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.